Ύστερα από μια δεκαετία κατά την οποία οι σχέσεις Αλεξανδρούπολης-Μπουργκάς παρέμειναν αδρανοποιημένες, αντιπροσωπεία θεσμικών παραγόντων της Αλεξανδρούπολης σε επίσκεψή τους την 3η και την 4η, 15 και 16 Μαρτίου αντίστοιχα, τις επανενεργοποίησαν και μάλιστα με διευρυμένο περιεχόμενο και προοπτικές που εναρμονίζονται στις σύγχρονες προκλήσεις ενός ταραγμένου γεωπολιτικού σκηνικού. Η αντιπροσωπεία απαρτιζόταν από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Εύρου Χριστόδουλου Τοψίδη και τον πρόεδρο του Όλα Χρήστο Δούκα. Αυτό που έχει καταδειχθεί από την επαφή που κάναμε με τους θεσμικούς και ιδιαίτερα με τον Δήμαρχο του Μπουργκάς είναι ότι τα συμφέροντα της εξέλιξης και της ανάπτυξης της πόλης του Μπουργκάς είναι αλληλένδετα με αυτά της Αλεξανδρούπολης. Έγινε κατανοητό απολύτως ότι εάν δεν αναπτυχθεί η Αλεξανδρούπολη σωστά, το Μπουργκάς ανεπτυγμένο μέχρι εκεί που είναι, παραπάνω όμως δεν πάει. Γιατί για να πάνε περισσότερα εμπορεύματα στο λιμάνι ή στα λιμάνια, αν θέλετε, τα διαφορετικά τρία που έχει το Μπουργκάς, αυτά θα πρέπει να φύγουν αναγκαστικά από το μονόδρομο που βρίσκεται το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Διεξοδικές και μακράς διαρκές συνομιλίες και επισκέψεις σε κομβικά σημεία του Μπουργκάς πραγματοποιήθηκαν με τον Δήμαρχο Μπουργκάς, τους επικεφαλείς των τριών λιμένων του Μπουργκάς και τον Διευθυντή του Αεροδρομίου και σε αυτές κατεγράφησαν οι δυνατότητες διμερού συνεργασίας των δύο πόλεων στους τομείς της οικονομίας και επιχειρηματικότητας, των συνδυασμένων μεταφορών, των δικτυώσεων των λιμένων του τουρισμού και του πολιτισμού. Έτσι αποφασίσαμε να φέρουμε σε επαφή όλους όσους έχουν σχέση με το εμπόριο, με την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό. Γρήγορα θα αρχίσουμε από τους τουριστικούς πράκτορες της Αλεξανδρούπολης και του Μπουργκάς να δημιουργήσουμε πακέτα τα οποία θα τα παρουσιάσουμε από κοινού στην Ρωσία, από κοινού δηλαδή τον Μπουργκάς και η Αλεξανδρούπολη, ώστε οι Ρώσοι οι οποίοι θα έρχονται εδώ πέρα να περνάνε τουλάχιστον 15 μέρες, να τους απασχολούμε, έτσι ώστε μια εβδομάδα στην Αλεξανδρούπολη και στη Σαμοθράκη και μια εβδομάδα στον Μπουργκάς να καλύπτουμε το χρονικό αυτό διάστημα και να μην νιώθουν την ανάγκη σε 5 ή σε 10 μέρες να φύγουν από τον τόπο αυτό που λέγεται Μπουργκάς, αν πηγαίνουν στον Μπουργκάς ή Αλεξανδρούπολη πηγαίνουν μόνο στην Αλεξανδρούπολη. Επίσης, αναλύθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις μετασχηματισμού της διμερού συνεργασίας σε τριμερή με την ένταξη στο συνεργατικό σχήμα της Αγίας Πετρούπολης. Οι δύο πλευρές την αποφάσισαν οι ιδέες και οι προτάσεις που κατατέθηκαν να αποτυπωθούν άμεσα σε έναν οδικό χάρτη δράσεων, έργων και πρωτοβουλειών που θα λειτουργήσει ως οδηγός εφαρμοσμένης πολιτικής και καλών πρακτικών. Μιλήσαμε επίσης για την σύνδεση αυτήν την τριπολική μεταξύ Αγίας Πετρούπολης, Μπουργκάς και Αλεξανδρούπολης, αλλά όμως μιλήσαμε και για τη σύνδεση απευθείας και μοναδικά της Αλεξανδρούπολης με τον Μπουργκάς. Μιλάμε για την αεροπορική σύνδεση, η οποία θα ακολουθήσει μόλις δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες, ώστε να υπάρξουν πληθυσμιακές ομάδες μέσα από το εμπόριο, την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό, οι οποίοι θα έχουν την θέληση και την επιθυμία να πηγαίνουν σε 30 λεπτά από τον Μπουργκάς στην Αλεξανδρούπολη και ανάποδα. Βρήκαμε ένα σημείο όπου μπορούμε να διοχετεύσουμε τις ελπίδες και τα όνειρά μας και τους σχεδιασμούς μας για την ανάπτυξη της Αλεξανδρούπολης και αυτή ανάποδα για την ανάπτυξη του Μπουργκάς.